How are you doing, Jerry? Very well, thank you. Οι φωνές είναι η τέταρτη ταινία της Μαρζάν Σατραπή που μας έχει δώσει την αριστοργηματική Περσέπολης πριν από αρκετά χρόνια. Η Γαλλο-Ιρανή σκηνοθέτης επιστρέφει τώρα με μια μαύρη κομμωδία από την οποία όμως δεν λείπει η βία, ο τρόμος, ο έρωτος και το χιούμορ. Το φιλμ έχει να κάνει με κάποιον που γίνεται κατά συρροή δολοφόνος παρά την ευαισθησία και την ευγένεια που τον διακρίνει. Οι φωνές έκαναν πρεμιέρα στη Λιόν στις 3 Μαρτίου και η Μαρζάν Σατραπή ήταν εκεί. Είναι η πρώτη ταινία που η σκηνοθέτης γύρισε στις ΗΠΑ και είναι η πρώτη φορά που δεν γράφει και το σενάριο της ταινίας. Η ίδια βρήκε ενδιαφέρον αυτό το πείραμα. Όταν γράφεις το σενάριο της ταινίας σου ή όταν διασκευάζεις μια δική σου ιστορία, δεν υπάρχει τίποτα άγνωστο. Είναι ο κόσμος μου και τα πάντα έχουν να κάνουν με μένα. Αλλά όταν γράφει το σενάριο κάποιος άλλος, αυτό σημαίνει ότι ένας νέος κόσμος έχει προσθεθεί στον δικό σου. Και τώρα ο δικός σου κόσμος είναι πιο μεγάλος. Ο Τζέρι, ο ήρωας της ταινίας, είναι ένας σχιζοφρενής νεαρός που μιλάει με τη γάτα και το σκύλο του. Ερωτεύεται τη Φιώνα, αλλά τη σκοτώνει. Αμέσως μετά οι φωνές που ακούει τον οδηγούν να γίνει δολοφόνος. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην τωρινή και τις προηγούμενες δημιουργίες της Σατραπή είναι κυρίως ο φανταστικός κόσμος που στείνει στα έργα της. Θέλω να δημιουργώ έναν κόσμο που δεν υπάρχει. Γιατί ζω αυτή τη στιγμή σε έναν αληθινό κόσμο. Και αυτή είναι η ζωή μου. Ο κινηματογράφος είναι το μέρος όπου μπορείς να παρουσιάσεις τα πάντα καλύτερα, μεγαλύτερα, με περισσότερο χρώμα και πιο όμορφα. Όλα μπορούν να είναι καλύτερα στο σινεμά. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για μένα να δημιουργήσω από το μηδέν έναν φανταστικό κόσμο, έναν κόσμο που δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λόγο δουλεύω πάντα με φανταστικές ιστορίες. You're a good man who made a mistake. Nobody is gonna rape you, Jerry. But he did mean to do it. No. Not the deer. That was an accident. I'm talking about the girl. You wanted to kill her. I get so lonely in the fridge. Φωνές αποτελούν σημείο καμπής στην επαγγελματική πορεία της Σατραπή, καθώς η ταινία δεν έχει καμιά σχέση με το Ιράν, όπως συνέβαινε με το Περσέπολης και το κοτόπουλο με τα δαμάσκηνα. Όπως ομολογεί η ίδια, δεν σκοπεύει να ξαναγυρίσει ταινίες για τη χώρα καταγωγής της. Ήθελα να κάνω κάτι για τους Ιρανούς και το έκανα. Έδειξα αυτό που ήθελα. Αν συνέχιζα να επαναλαμβάνω τα ίδια, θα ήταν σαν να επαναλαμβανόμουν κι εγώ. Μετά από λίγο και οι θεατές θα βαριόντουσαν. Έχω να πάω στο Ιράν εδώ και 26 χρόνια. Είχα να πω κάτι μέχρι το 1994. Ήταν μια εποχή που την ήξερα. Τώρα όλο αυτό τελείωσε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω για το Ιράν. Το πρωταγωνιστή της ταινίας Τζέρι ερμηνεύει ο Ράιαν Ρέινολτς, ενώ πρωταγωνιστούν επίσης η Τζέμα Άρτερτον και η Άννα Κέντρικ. Η ταινία βγαίνει στην Γαλλία στις 11 Μαρτίου και στη Μεγάλη Βρετανία στις 20 Μαρτίου. So you think I'm evil, Bosco? Arthur, love it. Me out of that.